Ας υποδεχτούμε τον πρώτο διαγωνιζόμενο σήμερα, ο Νικόλας. Ο Νικόλας ήταν απίθανος στην προηγούμενη εβδομάδα, για άλλη μια φορά. Νομίζω ότι είναι τόσες φορές πια που αρχίζει να καταντάει βαρετό και κουραστικό. Ο Νικόλας αυτή την εβδομάδα είναι πολύ σεξι, είναι πολύ ροκ και επιτέλους έχουμε να δούμε άλλη πλευρά του Νικόλας. Λοιπόν, αντιμετωπίζω λίγη δυσκολία στο συντονισμό των κινήσεων μου, γιατί είμαι και 2 μέτρα και... Είναι άχαρος λίγο γιατί είναι υψηλός. Σε κάτι βήματα πλαϊνά και πίσω... Ήμουν λίγο παράξενος, έβλεπα τον εαυτό μου στον καθρέφτη. Και κάναμε λίγο πράξη να προσπαθούμε να ανοίξουμε λίγο το περπάτημα, του να είναι λίγο πιο... λιγότερο γκέισα. Είναι περπατάει σαν γκέισα σαν μερικές φορές. Ο Νικόλας θα πει ένα τραγούδι το οποίο είναι αντιφατικό σε σχέση με τα τραγούδια που έλεγες στα προηγούμενα live. Ο σκοπός μου είναι να καταφέρω τον κόσμο να σηκωστούν όλοι πάνω και να χορεύουμε όλοι μαζί, να γίνει ένα πάρτι. Θέλω να είναι το πιο εντυπωσιακό live που θα έχω κάνει μέχρι τώρα. Πρέπει να μας το αποδείξει. Αυτό είναι που έχει να κάνει τώρα. Αυτά τα 3 λεπτά να είναι σαν η μεγαλύτερη παράσταση της ζωής μου. Φάκτορ σήμερα. Εντυπωσιακότατη εμφάνιση από τον Νικόλα. Φοβερό στήσιμο, τα παιδιά από το παλέτο, όλα. Όντως. Να ξεκινήσω από τον Νίκο. Λοιπόν, όντως συγκλονιστική έναρξη. Μας έφτιαξες τη διάθεση, μας έφτιαξες το κέφι. Σ' άρεσε αυτό που έκανες? Το απόλαυσα πάρα πολύ. Μπράβο σου. Λοιπόν, ο Ρόμπι Γουίλιαμς είναι ο απόλυτος pop star των ημερών μας, έτσι. Και τα κατάφερες και εδώ. Είσαι εξαιρετική περίπτωση. Ευχαριστώ. Μ' άρεσες πάρα πολύ. Μπράβο σου, Νικόλα. Γιώργο Λεβέντη. Δύσκολο τραγούδι. Πάρα πολύ δύσκολο να μπορείς να πεις αυτό το τραγούδι, γιατί είναι πάρα πολλά λόγια. Δύσκολο να παίρνεις ανάσες. Έχει πολύ χαρακτήρα. Τα αγγλικά σου ήταν τέλεια. Μπράβο. Ανάσες τέλειες. Καλή ένταση. Ενεργητική παρουσία. Μ' άρεσες πάρα πολύ. Τέλειο χαμόγελο που τέρασε με αυτό που έκανες. Μπράβο, ρε Νικόλα. You entertained us. Thank you. Μπράβο, μπράβο.
Ανέβηκε σε γερανό, έπαιξε με την κάμερα, ανέβηκε σε αυτά. Έκανε, το έκανε όλο. Συγκλονιστικό στήσιμο είχαμε. Γιώργο. Λοιπόν, Νικόλα μου, η έναρξή σου τα είπε όλα. Η θέση που σου αρμόζει είναι εκεί πάνω. Φιλά. Και τώρα περιμένω να ακούσω τη σκληρή κριτική από την Κατερίνα Καγκάκη. Δεν ντρέπεστε με. Λοιπόν, νομίζω ένας από τους έξι, ένας από τους τέσσερις, δεν ξέρω. Τρεις είπε ο Γιώργος Στεφάνος. Σωστά, συγγνώμη. Ένας από τους τέσσερις, ένας από τους τρεις, ένας από τους δύο, τι να πω κι εγώ. Τι να σου πω, ρε Νικόλα. Με εκκλήσεις και εμένα. Σ' άρεσε. Θα σου πω κάτι, είναι πολύ δύσκολο το τραγούδι αυτό, Σάκη. Γι' αυτό είπα με εκκλήσεις και εμένα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που έβλεπα στο πρόσωπο του Νικόλα. Ναι. Το ήθελε πάρα πολύ να το πει αυτό. Πάρα πολύ. Μου άρεσε το χαμόγελο, μου άρεσε η λάμψη που έβγαζε. Νικόλα. την περασμένη εβδομάδα εγώ έμαθα ότι βγήκες και τραγούδησες με βροχικό άσθημα. Καλά, εντάξει, αυτά την Το ξέρατε εσείς αυτό? Ναι, βέβαια. Συμβαίνει. Οι υπόλοιποι δεν το ξέραμε, εγώ δεν το ήξερα. Ούτε λίγο. Και παρόλα αυτά, ούτε είπε σε κανέναν τίποτα. Βέβαια, αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο πλέον. Έτσι, είναι την περασμένη εβδομάδα. Αλλά μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Μπράβο, αγόρι μου. Σήμερα πώς ένιωσες? Πώς τα είδες τα πράγματα? Σήμερα ήθελα να πάω στα ύψη με αυτό το κομμάτι. Και ήθελα να δώσω το καλύτερο με αυτό. Νιώθω ότι έκανα ό,τι μπορούσα. Γι' αυτό και ο κερανός. Λοιπόν. Αν σας άρεσε λοιπόν ο Νικόλας και θέλετε να τον δείτε εδώ την επόμενη Παρασκευή, ξέρετε πολύ καλά τι να κάνετε. Σημειώστε το νούμερο που βλέπετε αυτή τη στιγμή στην οθόνη σας και ψηφίστε τον μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές μας γραμμές, δηλαδή στο τέλος του διαγωνιστικού σοου, όταν θα σας πω εγώ. Νικόλα, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκινήσαμε πολύ δυνατά. Το 7ο X-Factor Live Show. Ο επόμενος.